να καλωσορίσουμε κοντά μας τον προηγούμενο της Ιεράς Μονής Μαγής της Λαύρας, τον Γέροντα Παύλο, που γνώρισε από κοντά και έζησε και ωφελήθηκε με τον Γέροντα Παΐσιο. Την ευχή σας, Πατέρα Παύλο. Του Κυρίου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα να διορθώσω το αυτό που είπατε προηγούμενο Παύλο. Δεν είμαι προηγούμενος. Απλώς είμαι γέρον. Εντάξει, Γέροντα. Εντάξει, Γέροντα. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Μάλιστα. Θα θέλαμε τη μαρτυρία σας από την επαφή που είχατε με τον Γέροντα Παΐσιο. Ναι, τον Γέροντα Παΐσιο τον γνώριζα από μικρό παιδί, από τις τάξεις του γυμνασίου. Ερχόμουν το καλοκαίρι στο Άγιον Όρος και περνούσα από το κελί του. Έμεινε τότε στην περιοχή της Μονής Σταυρονικήτας, στο κελί Τίμιος Σταυρός. Ήταν απλός της... στη συμπεριφορά του, προσινής, καταδεκτικός, εύκολα άκουγε αυτόν ο οποίος πήγαινε εκεί. Αργότερα βέβαια εγκαταστάθηκε στην Παναγούδα, που είναι ένα κελί της Μονής Κουτλουμουσίου. Πολλές φορές περνούσε από το κελί και έπαιρνα την ευχή του και τις συμβουλές του για θέματα που με απασχολούσαν ή και γενικότερα ακόμη θέματα. Πάλι ήταν απλούς η συμπεριφορά του, προσινής και έδιδε τις κατάλληλες απαντήσεις, ανέπαυε και εμένα, αλλά και όσοι τον γνώριζαν και όλοι έφευγαν ωφελημένοι, όσοι τουλάχιστον είχαν αγαθό λογισμό. Πολλοί κόσμος πήγαινε στο Γέροντα Παΐσιο και πάρα πολλοί ωφελήθησαν. Οι περισσότεροι από αυτούς που περνούσαν από το ταπεινό κελί του, όσους τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, κανείς δεν εκφράστηκε αρνητικά, κανείς δεν είχε παράπονα. Δεν είχε παράπονα ότι δεν τον είδε, ότι δεν μίλησε μαζί του. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι εμπειρίες που θα έλεγα από τον Γέροντα Παΐσιο. Πάντως κάποιες φορές δεν έβγαινε σε κάποιους ανθρώπους. Αυτό που λέτε, έχω ακούσει και μαρτυρίες ότι έκανε και επιλογές ή όχι. Επιλογές δεν νομίζω ότι έκανε. Απλώς ή ήταν κουρασμένος ή έκρινε ή έβλεπε... Αυτό λέω, με την κρίση του. Με την έννοια, ναι. Ότι ίσως δεν έπρεπε να δει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Πολλές φορές δοκίμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα στο να το δει. Μια φορά έτυχε να περάσω από το κελί του και έξω από την πόρτα του κελιού, έξω από την πόρτα του φράχτη, υπήρχε ένας... κύριος, νέος στην ηλικία, ο οποίος περίμενε. Πλησίασα και εγώ στην πόρτα, μου λέει ότι δεν δέχεται γέροντας, δεν είναι εδώ, δεν ξέρω. Και επειδή άρχισε να βρέχει, εγώ έφυγα. Εκείνος όμως παρέμεινε, εγώ λέω θα παραμείνω διότι έχω σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να τον δω. Πήγα και διέμενε σε ένα παρακείμενο κελί. Έμαθα εκ των υστέρων ότι όντως ο γέροντας μετά από λίγο ήρθε στο κελί και δέχτηκε τον κύριο αυτόν. Αυτός είχε ένα σοβαρό πρόβλημα με ένα παιδάκι που είχε, σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο με τη βοήθεια του γέροντος έγινε καλά. Δοκίμαζε πολλές φορές τον επισκέπτη. Αυτή ήταν η επιλογή του. Σας έχει μείνει κάτι από αυτά τα οποία έλεγε ή από αυτά τα οποία έκανε? Από τα οποία έλεγε. Όλα μου έχουν μείνει, η συμπεριφορά του. Πόση συμπεριφορά του. Κάτι το ιδιαίτερο δεν θυμάμαι. Αυτό που ξέρω πολύ καλά είναι ότι ήταν ένας γνήσιος μοναχός, ένας ασκητής των ημερών μας, ένας άγιος, ένας μοναχός ο οποίος ακολουθούσε τα βήματα των παλιών ασκητών. Έμεινε σε μια ταπεινή καλύβη. Με τη ζωή του τα λόγια του βοήθησε όλο τον κόσμο αυτόν που τον πλησίαζε. Δεν επεδίωξε τίποτε ούτε τιμές ούτε δόξες. Αυτές ήλθαν λόγω της Αγίας του Βιωτής. Μάλιστα, Γέροντα. Ναι. Θα γίνει μνημόσυνο μεθαύριο. Πού θα γίνει μνημόσυνο? Για τον Γέροντα. Στο μοναστήρι μας. Ναι, γενικά, ναι, αν ξέρετε κάτι. Δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι στο μοναστήρι του Συσσωρωτή
γίνεται αγρυπνία. Γίνεται αγρυπνία, μάλιστα. Ωραία, ναι, αυτό. Προσέρχεται πάρα πολύ κόσμο. Και ο γέροντας και μεταθάνατον ακόμη βοηθάει τους ανθρώπους. Αυτό φαίνεται από την ευρύτερη διάδοση των βιβλίων του, των βιβλίων που γράφουν για εκείνον, τα σοβαρότερα εξ αυτών, και από τον πολύ κόσμο που προσέρχεται στον τάφο του. Όλος αυτός ο κόσμος για κάτι προσέρχεται και πιστεύω ότι το λαμβάνει. Έχω δηλαδή συγκεκριμένα πρόσωπα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γέροντα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον. Τι να προσθέσω. Για τον Γέρο Παΐσιο μιλούν τα πράγματα, μιλούν τόσοι πολλοί. Δεν θα μπορέσω να βρω κάτι το ιδιαίτερο. Εξάλλου και εκείνος λειτουργούσε και μιλούσε πολλές φορές με τη σιωπή του, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως, με τη σιωπή του. Με τρόπους που θα μπορούσε να βοηθήσει αυτόν που τον πλησίαζε. Γιατί αυτή ήταν η ζωή του, η βοήθεια προς τον πλησίον. Παράλληλα με τον ασκητικό του βίο, διότι όντως ζούσε ως ασκητής. Στην εποχή μας που η Εκκλησία λίγο αρχίζει να κοσμικεύεται και η εκκοσμίκευση αγγίζει και λίγο τον μοναχισμό, ο Γέρον Παΐσιος είναι ένα πρόσωπο ορόσημο και φωτεινό και παράδειγμα για όλους μας. Μοναχούς, κληρικούς, κοσμικούς, πιστούς του Πέρι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ την ευχή σας, Γέροντα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ του Κυρίου. Ο Γέρον Παύλος από την Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, το εκείνος που μας έδωσε τη μαρτυρία του για τον Γέροντα Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Και να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριο Ιερόθεο, που επίσης γνώρισε από κοντά και βίωσε τον Γέροντα Παΐσιο. Εις μνημόσυνο λοιπόν, Σεβασμιότατε την ευχή σας. Να είστε καλά το Κύριο. Θα θέλαμε και τη δική σας μαρτυρία με την ευκαιρία και του μνημοσύνου του Γέροντος στις 12 Ιουλίου. Βέβαια δεν άκουσα, δεν παρακολουθώ, δεν πηγαίναμε το σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και δεν άκουσα τι ακριβώς είπατε προηγουμένως, αλλά για τον πατέρα Παΐσιο βέβαια μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα, το γνώριζα πολύ στενά, είχα μεγάλη επικοινωνία από τη δεκαετία περίπου του 70, τότε που έμεινε κοντά στην Ιερά Μονή της Σταυρονικήτα, σε ένα μικρό κελάκι του Τιμίου Σταυρού. Και μετά που πήγε στην Παναγούδα, εκεί δίπλα στις Καριές, είχαμε πολύ στενή επικοινωνία σε δύσκολες στιγμές της ζωής, με βοήθησε πάρα πολύ. Πήγαινα στο κελί του, είχαμε συζητήσεις για διάφορα ζητήματα. Μάλιστα μια φορά βρεθήκαμε σε ένα μοναστήρι, τον αναζητούσα στο Άγιον Όρος, στη Μονή της Σιμωνόπετρας, και του λέω σας θέλω να κουβεντιάσουμε. Και μου λέει ναι, θα πάμε στο κελί. Και πήγαμε πεζοπορία από τη Μονή Σιμωνόπετρας μέχρι το κελί του στην Παναγούδα, περίπου 2-3 ώρες πεζοπορία, και κατά τη διάρκεια έτσι χάρηκα πάρα πολύ τον Γέροντα. Το βράδυ έμεινα στο κελί του, είχε νυχτώσει και δεν μπόρεσα να φύγω, και ήμασταν οι δύο, και έχω έτσι πάρα πολύ ωραίες εντυπώσεις από την άποψη ότι με έβαλε κάπου να κοιμηθώ, ήταν στο διπλανό του κελάκι και μου λέει θα ξυπνήσω 3 ώρα το πρωί για να προσευχηθούμε ο καθένας στο κελί του ιδιαίτερα. Αλλά όλη τη νύχτα τον άκουγα, περπατούσε, έβγαινε έξω και φαίνεται δεν είχε κοιμηθεί καθόλου όλη τη νύχτα. Ήταν ένας άνθρωπος εξαγιασμένος, ευλογημένος από τον Θεό, είχε πολύ μεγάλη άσκηση, πολύ μεγάλη χάρη, πολύ μεγάλη εμπειρία. Ένας άνθρωπος που ήταν και πανέξυπνος, πέρα από το ότι είχε χάρη από τον Θεό και πανέξυπνος, γιατί και τα δύο αυτά πρέπει να συνυπάρχουν και να είναι κάποια προσωπικότητα. Βεβαίως όταν είχαν τη χάρη του Θεού μπορεί να κάνει και θαύματα, αλλά παράλληλα όταν συζητάμε τους ανθρώπους και έχει την εξυπνάδα και έχει την παιδεία και έχει την εμπειρία, βοηθάει ακόμη περισσότερο. Σεβασμιότατε, μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε μετά. Γέρον Παΐσιος, εις μνημόσυνον, και κοντά μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος μας δίνει τη δική του μαρτυρία. Σεβασμιότατε. Ναι, λέγω ότι τον πατέρα Παΐσιο τον εγνώριζα και κυρίως έβλεπε ότι είχε μια έτσι λιακάδα πνευματική, δηλαδή η καρδιά του είναι πάρα πολύ καθαρή. Είχε καθαρή προσωπικότητα, καθαρή ύπαρξη. Μιλούσε και έβλεπες ότι έβγαινε όλη η καρδιά του. Αυτή είναι η έκφραση λιακάδα, το έλεγε ο ίδιος του και πραγματικά το έβλεπε κανείς τον εαυτό του. Και όταν μιλούσαμε, συζητούσαμε για διάφορα θέματα, έβλεπε κανείς ότι και συμβούλευε
με παραδείγματα, αλλά ταυτόχρονα και ούτε έκανε και τον συμβουλάτορα. Με πολύ ωραίο τρόπο μιλούσε. Ας πούμε, έλεγε κάποτε, πήγαμε εκεί με μια παρέα και τον είδαμε να φτιάχνει τσιμέντο για να το βάλει κάπου. Και του λέμε, Γέροντα, θέλουμε να κουβεντιάσουμε, να τα πούμε. Λέει, τώρα κάνουμε το τσιμέντο, πάμε. Τσιμέντο ας γίνει το τσιμέντο. Μάλιστα. Είχε και πολύ έτσι, πολύ χιούμορ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει Άγιος που δεν έχει χιούμορ. Και ο Γέροντας είχε πολύ χιούμορ. Μιλούσε πάρα πολύ ωραία. Μιλούσε, ας πούμε, περισσότερο από ό,τι θυμάμαι. Έλεγε, πρέπει να αναπτύξουν το φιλότιμο. Να είμαστε φιλότιμα παιδιά. Να αγαπούμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, όχι αξαναγκαστικά. Πολλές φορές μιλούσε για το Θεό να έχουμε αγάπη και έλεγε και τους ανθρώπους. Και είχε μια έκφραση και έλεγε να έχουμε αρχοντική αγάπη. Αρχοντική αγάπη, δηλαδή όπως ο άρχοντας αγαπά χωρίς να έχει περιορισμούς και ένας άρχοντας, ας πούμε, και χωρίς να έχει, να βλέπει κάτι άλλο. Αγαπά χωρίς να περιμένει, γιατί τα έχει όλα ο άρχοντας. Έτσι και να έχουμε μια αρχοντική αγάπη με ελευθερία, αυτό εννοούσε περισσότερο. Ήταν ο ίδιος ταπεινός και μιλούσε για ταπείνωση. Και πολλές φορές έλεγε να ταπεινώνουμε λίγο το μυαλό και τη λογική. Θυμάμαι, κατεβαίναμε από το μοναστήρι να πάμε στην Αγρυπνία και το βράδυ, αφού είχαμε συζητήσει, ήταν μια λάμπα στο διάδρομο που ήταν, έλαβε πάρα πολύ. Και μου έλεγε να την ταπεινώσουμε λίγο τη λάμπα. Δηλαδή να λάμπει λιγότερο, μην μας ζαλίζει. Μια φορά βαδίζαμε από το κελάκι του, πηγαίναμε στη Μονή της Σταυρονικήτα. Και το ρωτάω και του λέω, Γέροντα, για πέστε μου, να αγαπούμε τη φύση και πώς να την αγαπούμε τη φύση. Και μου λέει, κοιτάξτε τη φύση, την έκανε ο Θεός. Ας πούμε, πηγαίναμε στην Αίγινα και ασπαζόμαστε το ρούχο του Αγίου Νεκταρίου. Και λέμε, αυτό το φόρεσε ο Άγιος Νεκτάριος. Μα το φυλαράκι αυτό έσκυψε, πήρε ένα φυλαράκι και το ασπάστηκε. Και λέει, αυτό το φυλαράκι το έχει κάνει ο Θεός και μέσα είναι η ενέργεια του Θεού. Με τέτοιο ωραίο τρόπο μιλούσε. Το έλεγα, Γέροντα, για πέστε μου πώς να συμπεριφερόμαστε. Και ξέρετε, μου απάντησε μια φορά, μου λέει, θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργήσει λίγο το μηχανάκι της καρδιάς. Να ταπεινώνουμε λίγο το μυαλό, όλο λογικά, λογικά, με το μυαλό, με συμφέροντα. Ας αφήσουμε λίγο την καρδιά να ξεκινήσει στο Θεό, το μηχανάκι της καρδιάς. Και άλλες φορές μιλούσε πολύ για τα δικαιώματα του Θεού. Μιλάμε συνέχεια δικαιώματα δικά μας. Θα πρέπει να μάθουμε να εφαρμόζουμε τη ζωή μας τα δικαιώματα του Θεού. Είχε ένα πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή και με τις γνώσεις τις οποίες είχε από την κοινωνική ζωή, την οποία ζούσε πριν και μοναχός και από το στρατό κτλ. Έπαιρνε παραδείγματα μέσα από τη ζωή με ένα πολύ ωραίο, ας πούμε, παιδικό τρόπο. Και μέσα από αυτά τα παραδείγματα έβγαζε όλη την καθαρή καρδιά του, που ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης άσκησης την οποία έκανε στη ζωή του, και σε ανέπαυε πλήρως. Χαιρόσου να κουβεντιάζει μαζί του δηλαδή. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω για τον Γέροντα Παΐσιο. Είναι ένας άνθρωπος που με ωφέλησε πάρα πολύ στη ζωή μου, στην ιερατική μου διακονία, στα πρώτα βήματα της ιερατικής μου διακονίας, όπως σας είπα, τη δεκαετία του 70. Και μια φορά μάλιστα, όταν ήμουν στην Έδεσα και ήθελα να κάνω ένα μοναστήρι και υπήρχαν μερικά παιδιά τα οποία ήθελαν να μονάσουν και το έγραψε ένα γράμμα, αμέσως ξεκίνησε από το Άγιον Όρος να έρθει στην Έδεσα, να δει το μέρος και να με συμβουλέψει τι πρέπει να κάνω. Και ήταν μια ουσιαστική του συμβουλή. Επίσης, ο σεβασμός τον οποίο είχε προς τους ιερείς και στους επισκόπους ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Θυμάμαι μια φορά είχαμε πάει τότε με τον επισκόπο μου, τον γέροντά μου, τότε τον Μητροπολίτη, μακαριστό Μητροπολίτη Δέσσες Καλίνικο, και μόλις τον είδε έπεσε κάτω και του έκανε στρωτή μετάνοια. Ο Μητροπολίτης έσκυψε, Γέροντα, σας παρακαλώ σηκωθείτε. Όχι, είστε αρχιερεύς του Θεού του υψίστου. Και το έκανε όχι μόνο σε εκείνον, αλλά σε κάθε αρχιερέα. Γιατί σεβόταν την αρχιεροσύνη. Απόλυτο σεβασμό στην αρχιεροσύνη και γενικότερα στην ιεροσύνη. Ο ίδιος δεν έγινε ποτέ ιερέας. Ναι, ήταν μοναχός, αλλά αγαπούσε πάρα πολύ την ιεροσύνη και γενικότερα το εκκλησιαστικό πολίτευμα. Και είχε έντονο εκκλησιαστικό φρόνημα. Επίσης, εκείνο που φαίνεται τον πατέρα Παΐσιο είναι ότι
για τον εαυτό του ποτέ δεν επιδίωκε κάτι, να χαίρεται, να αισθάνεται μια ικανοποίηση. Μου είπε μια φορά ότι πρόσεξε πολύ στη ζωή σου να μην κάνεις πολλά τάματα. Γιατί αν κάνεις τάματα, ο Θεός δεν θέλει τάματα, αλλά εάν το κάνεις πρέπει να το εφαρμόσεις. Και μου λέει ότι εγώ είχα κάνει ένα τάμα όταν έγινε μοναχός, δεν θα ανάψω ποτέ φωτιά για να φτιάξω φαγητό, παρά μόνο ό,τι μπορώ να κάνω με το μπρίκ, με το μικρό το... Λοιπόν, και αυτό με δυσκολεύει πολύ στη ζωή μου, αλλά πρέπει να το τηρήσω. Mm. Και επομένως έκανε τον καφέ, το τσάι του, κάτι λοιπόν ό,τι μπορούσε να κάνει με αυτόν τον τρόπο να ψήσει. Μάλιστα, μας μεταφέρατε εικόνες, πολύ ωραία σας μεταφέρατε. Εικόνες, τι άλλο να σας πω, ήτανε... Και βιώματα με το γέροντα. Ναι, ήταν ένας εξαγιασμένος άνθρωπος. Είχε πολύ μεγάλη αγάπη για τον κόσμο, για τα μικρά παιδάκια. Είχε, θα έλεγα, μια απλότητα. Και είναι χαρακτηριστικό γνώσμα και αυτό και των Αγίων, η απλότητα. Πλησίαζε με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ έξυπνο τον κόσμο. Και κυρίως τα μικρά παιδιά. Χαιρόταν δε τα μικρά παιδιά όταν κάποιος πήγαινε κάποιος πατέρας και του έλεγε, ας πούμε, κάτι για το παιδί του. Χαιρόταν, προσευχόταν. Μια φορά θυμάμαι, είχαμε βρεθεί εκεί με κάποιον ο οποίος ήταν πορεμένος πατέρας και του έλεγε ότι έχει ένα παιδί το οποίο είναι... είχε ένα πρόβλημα σωματικό, ασθένειας, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν. Νομίζω κάτι στο μάτι του ήταν. Ήταν το μάτι του, έπρεπε να κάνει χείριση και να το βγάλει το μάτι του, δεν ξέρω τι, είχε καταστραφεί το μάτι του. Και του λέει λοιπόν ο γέροντας, κοίταξε να δεις, του λέει, εάν εσύ αυτό το πρόβλημα που έχεις το αποδεχθείς και πεις έτσι το επέτρεψε ο Θεός και θα υπομένω, θα πάρεις και εσύ μισθό μάρτυρος. Όπως ο Όσιος Παφνούτιος, επειδή ομολόγησε τον Χριστό, του έπαιρναν το ένα το μάτι και είναι ομολογητής του Χριστού. Τώρα, όταν εμείς έχουμε ένα πρόβλημα σε ένα μέλος του ανθρώπινου σώματός μας και ευγνωμονούμε για αυτό το Θεό και υπομένουμε, τότε θα λάβουμε μισθό μάρτυρος. Μια φορά είχε πει το εξής, ότι η αριθμητική του Θεού είναι διαφορετική από την αριθμητική των ανθρώπων. Δηλαδή, αυτό που το 9, ας πούμε όταν με άρεσε το 10, το 9 για το Θεό μπορεί να μην είναι άριστα και το 4, ο βαθμός 4 να είναι άριστα. Και του λέω, γέροντα, πώς το εννοείς αυτό? Γιατί το 9 να μην είναι άριστα και το 4 να είναι άριστα? Λέει, κοιτάξτε, όταν ο Θεός δίνει 5 χαρίσματα, 5 τάλαντα, πρέπει κανείς να τα διπλασιάσει για να πάρει το άριστα. Πρέπει να τα κάνει 10. Εάν πάρει το 9, δεν είναι άριστα. Στον άλλον έχει δώσει ο Θεός 2 χαρίσματα, 2 τάλαντα. Τα 2 πρέπει να κάνει το 4, τα κάνει 4, να τα διπλασιάσει. Λοιπόν, αυτός που τα διπλασιάζει και έκανε 4 είναι άριστα για τον Θεό. Αυτός που έπρεπε να το κάνει 10 και δεν το έκανε, δεν πήρε το άριστα. Δηλαδή, κάθε ένας έχει τα χαρίσματά του και κάθε ένας έχει τις δυνατότητές του και τις αντοχές του. Όταν υπομένει, τότε ο Θεός του δίνει ένα μισθό και άριστα που ο άλλος δεν το, που είχε τα πιο πολλά χαρίσματα και δεν τα διπλασίασε, δεν το πήρε. Είχε χρησιμοποιήσει τέτοια ωραία παραδείγματα, τα οποία ενθουσίαζαν, αλλά κυρίως δεν ήταν μόνο τα παραδείγματα, γιατί παραδείγματα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει όσα θέλει. Νομίζω ήταν η προσωπικότητά του, ήταν η καθαρότητα της καρδιάς του, ήταν η απλότητά του, ήταν ότι ήταν φορεύς της χάριτες του Θεού και μέσα από τα λόγια, τα απλά, τα οποία έλεγε, μεταγγιζόταν ή μεταφερόταν όλη αυτή η χάρη και η ενέργεια του Θεού. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Σεβασμιότατε. Ξέρω ότι καλά. Μπορείτε να μιλάτε όχι ώρες, μέρες. Ναι, έχω γράψει και για τον πατέρα Παΐσιο διάφορα κείμενα. Και στο κυρίου Ζορνατζόγλου το βιβλίο έχουμε δει τη μαρτυρία σας, έτσι ναι. Δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Μια φορά θυμάμαι είχα ένα πρόβλημα με ένα πνευματικό παιδί, το οποίο ήταν ατίθαστο. Του έλεγα το να κάνει το άλφα, δεν το έκανε. Οπότε πήγα στον γέροντα και του λέω, γέροντα, τι να κάνω με αυτό το παιδί? Δεν ακούει και όλο στραβά κάνει. Μου λέει, κοίταξε να δεις, θα κάνεις ό,τι κάνει και ο Αγωγιάτης. Ο Αγωγιάτης κρατάει τα γκέμια καλά του ζώου, αλλά κάθεται μακριά για να μην τρώει τις κλωτσές του ζώου. Έτσι και εσύ λέει να τον καθοδηγείς, να είσαι κοντά του, αλλά να κάθεις και λίγο μακριά για να μην τρως, ας πούμε, τις αντιδράσεις του. Δηλαδή, σας τα λέω αυτά για να δείτε μερικά έτσι παραδείγματα, τα οποία ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
Και πρακτικά. Και πρακτικά, ναι. Χίλια ευχαριστούμε την ευχή σας. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ επίσης. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος ήταν εκείνος ο οποίος μας έδωσε την δική του μαρτυρία για τον γέροντα Παΐσιο, τον γέροντά του επίσης, όπως όλων μας. Πολλά τα τηλεφωνήματά σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε και το αφιέρωμα που κάναμε στο γέροντα Παΐσιο. Ολοκληρώνεται ποτέ, όχι θα μου πείτε. Την Κυριακή 12 του μηνός Ιουλίου είναι η επέτειος της κοιμήσεώς του και όπως είπαμε πολλά μνημόσυνα και τρισάγια διαβάζονται υπεραναπαύσως της ψυχούλας του. Να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το αφιέρωμα και να ευχαριστήσω και για τα μηνύματά σας την κυρία Ευγενία από τα Σπάτα που μας πήρε τηλέφωνο, τον Νικόλαο από το Διδημότυχο, την ευχή του γέροντα Παϊσίου να έχουμε, αν και στην Άνω Βασιλεία συνεχίζει να πρεσβεύει για όλο τον κόσμο, μας λέει ο Νικόλαος από το Δημότυχο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.